Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει παραβλεφθεί και υποτιμηθεί από την πολιτεία. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν και σε κείμενό τους, η πρωτοβουλία συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι μάταιο να δαπανούνται τεράστια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό για επιδόματα ανεργίας, κοινοφελή προγράμματα ένταξης ανέργων και προώθηση στην εργασία και να μην δαπανάται ένα ποσοστό μόνο αυτών, ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις επιλογής και διαχείρισης σταδιοδρομίας και να χαράξουν οι έφηβοι ένα πλάνο μιας ταιριαστής, ρεαλιστικής και επιτυχημένης πορείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να ασκείται από εξειδικευμένους συμβούλους. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αφού υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα και μιλάμε, υπάρχουν θεωρίες, γίνεται πρακτική, είναι ολόκληρη επιστήμη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Οπότε το πρώτο και κύριο που πρέπει κάποιος να κάνει είναι, εάν θέλει να ζητήσει τη βοήθεια από κάποιον σύμβουλο σταδιοδρομίας, να ψάξει να βρει κάποιον ο οποίος να είναι εξειδικευμένος σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά ένα μεγάλο ζήτημα που έχουμε όλοι εμείς οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας εδώ και αρκετά χρόνια έχει παραγωνίσει αρκετά αυτό το θεσμό με ένα μάθημα το οποίο καταργήθηκε. Μετά μπήκε ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα στα project. Τώρα υπάρχουν, ενώ υπάρχουν πίνακες και έχει στην διάθεσή του το Υπουργείο Παιδείας πίνακες με εξειδικευμένους συμβούλους, έχει βγει μια προκήρυξη η οποία λέει ότι οι καθηγητές με κάποιες ώρες σεμιναρίων μπορούν να κάνουν μαθήματα που να αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να μιλούν για τα επαγγέλματα. Να σχολιάσω εδώ το εξής. Υπάρχουν αρκετοί καθηγητές οι οποίοι έχουν κάνει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι τι είναι ο διπλός ρόλος. Πότε όμως μπορούμε να πούμε ότι ένας μαθητής είναι έτοιμος και έχει κατασταλάξει στον επαγγελματικό του προσανατολισμό? Αυτές τις απαντήσεις έδωσε μέσα από την εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, κυρία Χρυσάνθη Γεωργαντά. Ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι μαθητές, και εμείς όταν ήμασταν μαθητές, αλλά και τώρα, βομβαρδίζονται με πληροφορία. Αλλά πληροφορία που είναι εκτός του εαυτού τους. Δεν τους έχουμε μάθει. Δεν έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό μαθήματα τα οποία να σε βοηθούν να κάνεις να μάθεις τον εαυτό σου, να αυξήσεις, να ενισχύσεις την αυτογνωσία σου. Είναι ενδεικτικό βέβαια το ότι πρόκειται να επιλέξει ο μαθητής, καθώς μπορεί κατά τη διάρκεια της πορείας του να αλλάξει φυσικά γνώμη και να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Ακούγεται πάρα πολύ έντονο το γυμνάσιο. Για ποιο λόγο? Γιατί η πρώτη επαγγελματική απόφαση που παίρνει ένας μαθητής είναι το αν θα πάει επαγγελματικό λύκειο ή γενικό λύκειο. Σωστά. Έχω μια τεράστια απορία για το πόσοι από αυτούς τους μαθητές που είναι τώρα στο γυμνάσιο γνωρίζουν τι πάει να πει ΕΠΑΛ και τι συν έχει και τι πλην έχει. Για το πότε ξεκινάει λοιπόν ο επαγγελματικός προσανατολισμός, θα σας πω ότι στη Λιθουανία και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινάει από το δημοτικό. Έχουν εντάξει κομμάτια του επαγγελματικού προσανατολισμού από το δημοτικό. Και στην πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που γράφτηκε στις Πανελλήνιες, ο Σπύρος έλεγε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της σχολικής πορείας. Εγώ θα σας πω ότι είναι τη ζωή μας. Μάλιστα, τέλος, η κυρία Γεωργαντά έδωσε και τις δικές της συμβουλές προς τους μαθητές που δίνουν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι ώστε να προσέξουν πολύ καλά τι πρόκειται να επιλέξουν για το μέλλον της επαγγελματικής τους πορείας. Προσπαθήστε να γνωρίσετε τον εαυτό σας όσο καλύτερα γίνεται και δοκιμάστε πράγματα. Δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει ένα ξέρω ότι αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, όλα είναι μαθήματα.